Άρα κορονοϊού, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτωρος του Παντίου Πανεπιστημίου και υποψήφια προβλέφτρια με το ΜέΡΑ25 νοτική πρωτοβουλία. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πραγματικά ανεκδίκητο, με την έννοια ότι έχουμε μία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η οποία σύρεται πίσω από το αιματοβαμμένο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, κάνοντας καταστολή απέναντι στους φοιτητές, οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι η ειρήνη, η ειρήνη στην περιοχή, το τέλος της γενοκτονίας, το να υπάρχει ελευθερία λόγου και έκφρασης, κάτι το οποίο έχουμε δει ότι καταστέλλεται με έναν απόλυτα άγριο τρόπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πανεπιστήμια, μέχρι τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ήταν πολύ φυσικό αυτό το κινητικό κίνημα να φτάσει και στην Ελλάδα και οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι πραγματικά τα τελευταία χρόνια βιώνουν πολύ δύσκολες συνθήκες μέσα στα πανεπιστήμια, τα οποία ιδιωτικοποιούνται ταχύτατα και τα οποία εκ των πραγμάτων θα αφήσουν απ' έξω μία σειρά από παιδιά, κυρίως τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό οι φοιτητές να δημιουργούν και να δέχονται και αυτή την καταστολή. Οι καθηγητές είμαστε μαζί τους. Πιστεύω ότι η πλειονότητα των καθηγητών είμαστε μαζί, αν εξαιρέσουμε ίσως τις πανεπιστημιακές αρχές εκείνες, οι οποίες έχουν την τάση να ταυτίζονται πάντα με την εξουσία. Όμως, αυτό το οποίο εμείς μαθαίνουμε στους φοιτητές μας είναι να αμφισβητούν αυτή την εξουσία, να αμφισβητούν αυτή την αυθεντία και να μπορούν να διατυπώσουν το δικό τους αυτόνομο λόγο, να παίξουν το δικό τους αυτόνομο ρόλο για τη δική τους ζωή, που δεν μπορεί να μεταπίδεται διαρκώς το αύριο, είναι στο εδώ και τώρα.